Ποιος είναι ο Ατίλας? Ένα πρόσωπο είναι. Ένα ιστορικό πρόσωπο που στη θύμιση των ανθρώπων έμεινε σαν προσωποποίηση της καταστροφής και του κακού. Έζησε πριν από 15 αιώνες ο Ατίλας. Ήταν αρχηγός των Ούνων, του βάρβαρου εκείνου λαού που ζούσε στην περιοχή όπου σήμερα είναι η Ουγγαρία. Τον θάνατο, τον όλεθρο και την καταστροφή σκορπούσε όταν έκανε τις ανελαίτες εισβολές του στις χώρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως να, ξαναγεννήθηκε ο Ατίλας. Ξανάζησε η προσωποποίηση εκείνου του όλεθρου. Μετά από 1521 χρόνια, άλλος βάρβαρος λαός, που καμιά διαφορά δεν έχει από τους Ούνους της παλιάς εκείνης εποχής, έκανε να ξαναζήσει ο Ατίλας. Και μάλιστα ο ίδιος, αυτός ο σύγχρονος βάρβαρος, διάλεξε σαν όνομά του τον Ατίλα. Ανοίξαμε τα ραδιόφωνά μας και αντί για τη συνηθισμένη πρωινή μουσική και τις σχεδόν πάντα γνωστές ειδήσεις, ακούαμε πολεμικά ανακοινοθέντα. Το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν έλεγε: ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλαν τον σταθμόν Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελδίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγύρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια σημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις. Αυτά τα πανηγυρικά και νικητήρια ανακοινοθέντα γίνονταν για 3 μέρες. Γεμάτα από πολεμικό ενθουσιασμό, τα νιάτα της ελληνικής Κύπρου χτυπούσαν αλίπητα τον εχθρό. Πολλά, πάρα πολλά πλήγματα δέχτηκε η τουρκική αεροπορία. Στις 2:30 το μεσημέρι έγινε η πρώτη απόπειρα για απόβαση από τη θάλασσα. Όμως η αντίσταση των Ελλήνων ήταν αναπάντεχη για τους Τούρκους. Εκεί στη γλυκιώτισσα της Κερίνιας η θάλασσα γέμισε από πτώματα Τούρκων. Στις 4 παρατέταρτο έπεσαν εκατοντάδες Τούρκοι αλεξιπτοδιστές στη μια μιλιά. Εκεί γράφτηκε άλλο έπος. Οι άμαχοι, γυναίκες, γέροι και γριές, με ό,τι όπλο έπεφτε στα χέρια τους χύμιξαν στους ζαλισμένους από την έκπληξη Τούρκους και τους κατάκοψαν. Κανένας δεν γλίτωσε. Την ίδια ημέρα που απολυθήκαμεν που τον Άγιον Αντρικούδιν, ήρθε ο Κωστής ο Μαραγκός και μου είπεν: «Μουχτάρι, εσφάξαν τη γυναίκα μου και το αγκονούι μου και την κορούα μου 5 χρονών». Εγιώτατε μαζί με αυτόν τον επισκέφθημα στο σπίτι του Μαραγκού, είδαμε πράγματι την κορού του σφαγμένη και η γυναίκα του ήταν στη ζωή. Την ρωτήσαμε ποιοι είναι που την εσφάξασαν και μας είπαν ότι τους ξέρει καλά, αλλά δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Τότε εμείς εφέραμε ορισμένα πρόχειρα βάρμακα, εδέσαμε την πληγή και την εβάλαμε στο στρώμα. Τότε πήραμε το παιδί στην αυλή της εκκλησίας και βάλαμε τάφον και το θάψαμε. Και ο Σύπρος βέβαια προδόθηκε. Και όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα, πάντα πληρώσαμε πολλά με τους διάφορους εφιάλτες.